Στην προηγούμενη συνεδρίασή μας είχαμε διαπιστώσει ότι η χώρα βρίσκεται σε κατήφορο. Φοβάμαι ότι 3 εβδομάδες αργότερα το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι στον κατήφορο αυτό η κυβέρνηση πατάει γκάζι. Αρχίζω από την δεύτερη αξιολόγηση. Το πυροτέχνημα της 20ης Φεβρουαρίου έσβησε και η κυβέρνηση πανηγύρισε για μια υποτιθέμενη συμφωνία η οποία θα έφερνε το τέλος της λιτότητας. Τέτοια συμφωνία δεν υπήρξε και ούτε υπάρχει. Και ακόμα χειρότερα, όπως είχαμε πρώτη επισημάνει, τα λεγόμενα αντίμετρα θα ισχύσουν μόνο εάν υπερβούμε το πλεόνασμα του 3,5%, κάτι που θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας χαρακτήριζε ανέφικτο. Συνεπώς, τα αντίμετρα και να ψηφιστούν δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη, μόνο που και αυτό είναι ανέφικτο, διότι δεν μπορούν να κοροϊδέψουν ξανά τον ελληνικό λαό. Και καθώς οι εξελίξεις και μαζί τους και η χώρα τρέχουν στον κατήφορο, οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα χάνονται με οδυνηρό κόστος για όσους έχουν μείνει να δραστηριοποιούνται στην πραγματική οικονομία. Τα σημάδια είναι απογοητευτικά, όπου και αν κοιτάξει κανείς. Η αγορά έχει πλήρως αποσταθεροποιηθεί. Είμαστε πάλι σε ύφεση, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Ελστάτ. Το τελευταίο πεντάμηνο οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 114.000. Και βέβαια το δημόσιο έχει κηρύξει εδώ και μήνες μια άτυπη στάση πληρωμών, καθώς δεν εξοφλεί καμία υποχρέωσή του απέναντι σε ιδιώτες. Και αυτό πρόκειται βέβαια για μια συνειδητή, πλην ανομολόγητη επιλογή της κυβέρνησης. Ενώ το φιάσκο με τον ΕΦΚΑ και τις εισφορές του απειλεί με κατάρρευση, όπως είχαμε επισημάνει, όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Μπορούμε να ξανακερδίσουμε αυτό που έχει χαθεί. Η φάση αυτή της παρακμής θα τελειώσει και η χώρα θα φύγει και πάλι μπροστά. Επανεκκίνηση. Αυτό ακριβώς ζητούν σήμερα οι πολίτες. Το βλέπω κάθε φορά που κινούμε ανάμεσά τους, γιατί δεν σταματώ να κινούμε μέσα στην κοινωνία, όπως εξάλλου κάνετε και εσείς. Σας ζητώ για άλλη μια φορά να είμαστε όλοι σε διακή ετοιμότητα, σε εγρήγορση. Να είμαστε σκληροί, να είμαστε αμήλικτοι με την κυβέρνηση, ασκώντας πάντα με υπευθυνότητα τα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Να είμαστε όμως όλοι αυστηροί με τους εαυτούς μας, σεβόμενοι πρώτα απ' όλα το δημοκρατικό κεκτημένο το οποίο εμείς οικοδομήσαμε. Να θυμόμαστε τι είναι η παράταξή μας και τι εκπροσωπεί, αλλά και τι περιμένει ο κόσμος από εμάς. Θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, θα πούμε αλήθειες, θα κοιτάξουμε τους πολίτες με ειλικρίνεια και θα προχωρήσουμε με γνώμονα το συμφέρον των πολλών και το συμφέρον της πατρίδας. Η Ελλάδα δεν περιμένει, το μέλλον δεν περιμένει, είμαστε εδώ πέρα για να το δημιουργήσουμε.